Η δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης 5.000 στρατιωτών θα συζητήσουν μεταξύ άλλων αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Μαρία Ρόνη, το σχέδιο άμυνας της Ευρώπης θα έχει μάλιστα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι είναι. Αύριο λοιπόν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας που θα συνεδριάσουν από κοινού θα εξετάσουν το σχέδιο άμυνας της Ευρώπης. Είναι η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, ένα θέμα που τώρα γίνεται όλο και πιο επιτακτικό με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι ένας οδηγός δράσης για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναμένεται να το υιοθετήσουν αύριο οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει, αναμένεται να υιοθετηθεί και από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει 24 και 25 Μαρτίου και που θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Όντως υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε αυτό το κείμενο 40 σελίδων. Χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια και μεταξύ άλλων προβλέπεται και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης με 5.000 στρατιώτες ως το 2025. Πάντως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να δεσμευτούν να δαπανίσουν σημαντικά περισσότερα χρήματα για την άμυνα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και από κοινού, διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπάρχει με ένα μεγάλο γείτονα, μια πυρηνική δύναμη αποφασισμένη να διεξάγει πόλεμο. Και όπως αναφέρει και η διακήρυξη των Βερσαλιών που εγκρίθηκε από τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες στις 11 Μαρτίου, το κείμενο που θα υιοθετήσουν αύριο οι Υπουργοί επισημαίνει ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνιστά μια τεκτονική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μάλιστα. Να πούμε ότι στο Συμβούλιο την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος Μήνα.